Δηλώσεις τώρα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά χθες στην εκδήλωση στο Ζάπιο προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τον κατηγόρησε για ομοφοβικές δηλώσεις. Σήμερα υπάρχει και η λεγόμενη αποδόμηση, το woke culture. Και όχι μόνο στην Ευρώπη, στη Δύση γενικότερα. Δηλαδή το γκρέμισμα όσων συνιστούν την κοινή κληρονομιά μας, όπως τα ιερά πρόσωπα της μάνας και του πατέρα, που υποβιβάζονται σε απρόσωπους αριθμούς γονέας 1 και γονέας 2. Αυτά δεν είναι Ευρώπη. Φτάσαμε σήμερα, την ώρα που τα προβλήματα γιγαντώνονται, να πειθικίζουμε εισαγόμενες ανοησίες για το πώς είναι τα φύλλα. Στα χρόνια του Μεσαίωνα τσακωνόντουσαν για το φύλλο των αγγέλων. Σήμερα τσακωνόμαστε για πώς είναι τα φύλλα των ανθρώπων. Στο Ζάπιο, ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς, καταχειροκροτούμενος από τον κ. Μητσοτάκη και σύσσωμη τη Νέα Δημοκρατία, προέβησε ένα ανατριχιαστικό, ρατσιστικό και ομοφοβικό παραλήρημα. Τέτοια επιβράβευση του αντιευρωπαϊκού και ακροδεξιού λαϊκισμού από τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει προηγούμενο. Αναμένουμε από το δήθεν φιλελεύθερο κ. Μητσοτάκη να αποδοκιμάσει στο και τώρα τον κ. Σαμαρά. Αν δεν το κάνει, απλά θα επιβεβαιώσει αυτό που λέει πλέον όλη η Ευρώπη, ότι ο Μητσοτάκης είναι συνώνυμο του Όρμπαν.